Έγκαιρα ολοκληρώσει ο Δήμος Αγορίου τη διαδικασία αποτύπωσης και υποβολής στο κτηματολόγιο των ορίων των οικισμών και οικιστικών πυκνώσεων στους αναρτημένους δασικούς χάρτες και δεν υπάρχει κανένα θέμα καθυστέρησης ή μη ανταπόκρισης, όπως αναφέρεται σε έγγραφο του αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος Σωκράτη Φάμελου, στο οποίο συμπεριλαμβάνεται και ο Δήμος Αγορίου μαζί με άλλους 4 στο νομό Ιωαννίνων και άλλους 50 στην χώρα. Αυτό διαβεβαίωσε με δηλώσεις του ο Δήμαρχος Αγορίου Βασίλης Σπύρου, υπογραμμίζοντας πως η διαδικασία για τον Δήμο έχει ολοκληρωθεί από τις 3 Ιουνίου. Η αρχική προθεσμία για την αποτύπωση και υποβολή των σχεδίων οικισμών και των οικιστικών πυκνώσεων από του ΣΟΤΑ στο κτηματολόγιο ήταν η 12η Ιουνίου. Ωστόσο, δίνεται παράταση από το Υπουργείο για τις 27 Ιουλίου, η οποία όμως δεν αφορά το Δήμο Ζαγορίου, αφού έγκαιρα έχει ολοκληρώσει τη διαδικασία. Η αναγραφή του σε έγγραφο του αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος στους Δήμους που καθυστέρησαν οφείλεται σε τυπικούς και όχι ουσιαστικούς λόγους, αφού για να θεωρηθεί ολοκληρωμένη η διαδικασία, κάθε Δήμος πρέπει να ζητήσει εκτός της ανάρτησης που έκανε στο κτηματολόγιο και απενεργοποίηση των κωδικών πρόσβασης που του δόθηκαν για είσοδο στο σύστημα για την αποτύπωση των ορίων οικισμών. Αυτό έγινε στις 14 Ιουνίου, χωρίς να επηρεάζει την ουσία της όλης διαδικασίας, αφού ο Δήμος Αγορίου ανταποκρίθηκε πλήρως την υποχρέωσή του για τις οριοθετήσεις οικισμών σε σχέση με τους ανερθειμένους δασικούς χάρτες. Ο Δήμος ανέθεσε έγκαιρα σε ειδικούς εξωτερικούς συνεργάτες το έργο της αποτύπωσης των ορίων των οικισμών στους ανερθειμένους δασικούς χάρτες. Με απλά λόγια, την εργασία ελέγχου και τυχόν διορθώσεων της οριοθέτησης των δεκάδων οικισμών, για την οποία έγιναν πολλές επισκέψεις στα χωριά, υπήρξε συνεργασία με την πολεοδομία. Πριν υποβληθεί το υλικό στη διαδικτυακή εφαρμογή, με τα διορθωμένα όρια των οικισμών, στάλθηκαν και στην αρμόδια διεύθυνση δασών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Σπύρου Δυτικής Μακεδονίας, έτσι ώστε να εξαιρεθούν από τους αναρτημένους δασικούς χάρτες. Επίσης, προηγήθηκε στις 2 Ιουνίου ανοιχτή η συνάντηση των δύο εξωτερικών συνεργατών με ιδιοκτήτες ακινήτων και τοπικούς εκπροσώπους στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου, στη διάρκεια της οποίας παρουσιάστηκε αναλυτικά η δουλειά και οι αλλαγές που έγιναν σε κάθε οικισμό, πάντα στα πλαίσια της υφιστάμενης νομοθεσίας, ώστε να υποβληθεί το υλικό αυτό στο κτηματολόγιο. Συνολικά στο Δήμο Ζαγορίου υπάρχουν 56 οικισμοί, εκ των οποίων 16 νομίμως οριοθετημένοι με έκδοση ΦΕΚ του παρελθόν, άλλοι 16 μη νομίμως οριοθετημένοι και 24 οικισμοί πρώτου του 1923 και οικισμοί με προϋπόθεση οριοθέτησης. Σε ό,τι αφορά τους Δήμους, εδώ έχουμε να κάνουμε με την οριοθέτηση των οικισμών και η εταιρεία η οποία έχει αναλάβει το κτηματολόγιο, η ΕΚΧΑ, έχει κάνει μια πρόταση. Μάλλον έχει κάνει εφαρμογή των ορίων των οριοθετημένων οικισμών πάνω στους χάρτες που ανήρθαν στους δασικούς χάρτες, όπου υπάρχουν ζητήματα, δεν ήταν τόσο σαφές πάντα, δεν ήταν τα όρια των οικισμών σαφή, και εδώ κλήθηκαν οι Δήμοι να βγάλουν τα κάστανα από τη φωτιά. Υπάρχουν τρεις κατηγορίες των οικισμών. Η μία κατηγορία είναι οι οριοθετημένοι οικισμοί, οι οποίοι έχουν απόφαση από παλιά, έχουν δημοσιευτεί η απόφαση του στο ΦΕΚ, άρα είναι οι νόμιμα οριοθετημένοι. Για αυτούς πρέπει να γίνει σωστή εφαρμογή των ορίων πάνω στους δασικούς χάρτες. Η άλλη κατηγορία είναι εκείνων των οικισμών που ναι, μεν έχει γίνει οριοθέτηση στο παρελθόν, αλλά δεν έγινε η δημοσίευση στο ΦΕΚ, οπότε είναι κάπως μη νόμιμα οριοθετημένοι, όπως λέγονται, όπου και εκεί πρέπει να γίνει δουλειά ανάλογα. Και από την άλλη πλευρά υπάρχουν και μη οριοθετημένοι οικισμοί, στους οποίους η πρόταση του κτηματολογίου θα πρέπει να τη δει ο Δήμος, αν ταιριάζει και δεν ταιριάζει, αν υπάρχουν σπίτια ή οικόπεδα που έχουν μείνει εκτός οικισμού. Όλη αυτή τη δουλειά την ανέλαβαν οι Δήμοι. Ο Δήμος Αγορίου λοιπόν έκανε αυτή τη δουλειά, ανέθεσε σε εξωτερικό συνεργείο, σε εξωτερικούς συνεργάτες, έκαναν αυτή τη δουλειά για τους 56 οικισμούς που υπάρχουν στο Ζαγόρι και η οριοθέτηση πια έχει κλείσει με βάση τις διαδικασίες που προβλέπονται και από την πολεοδομία για την νομοθεσία στις 3 Ιουνίου. Άρα από εκεί και πέρα για το Ζαγόρι δεν υπάρχει θέμα, γιατί δημοσιεύτηκε τελευταία μια λίστα από το Υπουργείο Περιβάλλοντος, όπου αναφέρονταν και ο Δήμος Ζαγόριου ότι δεν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του. Νομίζω ότι αυτό έγινε από λάθος πληροφόρηση που έχει το Υπουργείο. Όλα έχουν τελειώσει στο Ζαγόρι για όλους τους οικισμούς, τους 56 όπως ανέφερα, είτε είναι οριοθετημένοι νόμιμα ή με ΦΕΚ ή χωρίς οριοθέτηση. Σε ό,τι αφορά πάντως γενικότερα το ζήτημα των δασικών χαρτών, υπάρχουν ακόμη προβλήματα και δεν έχουν δοθεί σαφείς απαντήσεις. Και από την άλλη πλευρά υπάρχει το γενικό ζήτημα των δασικών χαρτών. Ποιες είναι αυτές οι εκτάσεις οι οποίες χαρακτηρίζονται ως δάση και δασικές εκτάσεις και ποιες ως αγροτικές. Πάντα εδώ υπάρχει ένα μεγάλο πρόβλημα, το γνωρίζουμε όλοι. Υπάρχουν και δηλώσεις τόσο του κ. Περιφερειάρχη, υπάρχουν και δηλώσεις από την ΚΕΔΕ και γενικότερα προς το Υπουργείο ότι μάλλον δεν θα ξεκαθαρίσουν τα πράγματα, γιατί έχει ληφθεί υπόψη αεροφωτογράφηση του 2007 σε αντιπαραβολή με αεροφωτογραφία του 1945,
όταν οι εκτάσεις εκείνες που ήταν αγροτικές ή άλλες χρήσεις στην περίοδο εκείνη, σήμερα είναι δασικές. Αυτό είναι ένα μεγάλο πρόβλημα, το οποίο θα το συναντήσουμε αργότερα και κατά την, στο κλιματολόγιο. Είναι ένα θέμα μεγάλο και καταλαβαίνω ότι αυτή τη στιγμή δεν υπάρχουν σαφείς απαντήσεις και λύσεις.